Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αναταράξει για το παρόν και το μέλλον τη ελληνική οικονομία προκαλεί η έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που δόθηκε χθε στη δημοσιότητα εν ώψη τη ετήσια συνόδου του Ταμείου, αλλά και η έκθεση τη Ελληνική Βουλή που κρούει τον κόδωνα για την οικονομία και το κούρεμα χρέου. Ο Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, σχολιάζοντα την έκθεση του Δούνου του στο ΣΚΑΙ, ήταν κάθετο ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα, όπω έχει πει ο Πρωθυπουργό κατά επανάληψη, και συνέχισε. Οι διαπραγματεύσει με την Τρόικα συνεχίζονται, υπάρχουν διαρροέ που είχαν βάση και κάποιε που δεν είχαν καμία βάση. Όσο οι διαπραγματεύσει είναι σε εξέλιξη, θα τι αφήσουμε να ολοκληρωθούν και τον πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχόλιο του για τις οικονομικές εξελίξεις κάνει λόγο για διάλυση των επικοινωνιακών μύθων της κυβέρνησης γύρω από την οικονομία. Ευρία σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι παρουσία του Αντιπροέδρου τη Κυβέρνηση Ευάγγελου Βενιζέλου και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα με βασικό θέμα το νέο ενιαίο φόρο στα ακίνητα. Στόχο, σύμφωνα με πληροφορίε, είναι να πιστεί η Τρόικα ότι η εισπραξιμότητα του νέου φόρου θα φτάσει στο 75% και θα βεβαιωθούν συνολικά φόροι ύψου 3,85 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννη Τουρνάρα είπε ότι ο φόρο θα είναι δικαιότερο γιατί θα εισπράττονται λιγότερα χρήματα από περισσότερου. Ενώ σε ερώτηση για την έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που προβλέπει μέτρα για τη χώρα μα, σχολίασε ότι η Ελλάδα πλήρει όλε τι προποθέσει ώστε να μην πάρθουν οριζόντια μέτρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται και η απάντηση τη Τρόικα αναφορικά με το αίτημα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση κατά 15%. Προθεσμία να απολογηθεί εκ νέου την Τρίτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο κατομολογίαν δολοφόνο του Παύλου Φίσα Γιώργο Ρουπακιά. Σύμφωνα με πληροφορίε από δικαστικέ πηγέ, ο Ρουπακιά συνδεόταν άρρηκτα με την εγκληματική δράση τη Χρυσή Αυγή και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα τάγματα εφόδου. Το απόγευμα στην Επιτροπή Δεοντολογία τη Βουλή ξεκινάει η διαδικασία άρση ασυλία των βουλευτών Μπούκουρα, Ηλιόπουλου και Γερμενή, που ζήτησε ο ανακριτή καθώ και άλλων για παλαιότερε υποθέσει. Οι ανακριτέ Γεωργουλέα και Παπακώστα, οι οποίοι και στο έγγραφό του προ τη Βουλή, σημειώνουν ότι έχουν προκύψει κατά το στάδιο τη ανάκριση και άλλα στοιχεία, παραθέτουν ακόμα και τι διατάξει οι οποίε διώκουν όσου επιχειρούν την κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματο. Παράλληλα, η Επιτροπή θα εξετάσει και παλαιότερα αιτήματα άρση ασυλιών που εκκρεμούν για τον Ηλία Κασιβιάρη για το επεισόδιο στη Χερσόνησο Ηρακλείου με του αστυνομικού διευθυντέ, τον Ηλία Παναγιώταρο για τα επεισόδια στο Χιτήριο και για τον Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο για τη δημιουργία παράνομου ραδιοσταθμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη τη Βουλή τροπολογία για τη διακοπή τη χρηματοδότηση τη Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνη, κ. Χαράλα η ανάλογη τροπολογία τη κυβέρνηση θα κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντο που θα έρθει στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και τη κυβέρνηση σημειώθηκε με αφορμή το πρωτοσέλιβο δημοσίευμα τη εφημερίδα Αυγή που κάνει λόγο για προβοκάτσια που στείνεται κατά τη αριστερά και των κινημάτων. Εμεί κάνουμε πολιτική ρωτώντα του εκπροσώπους τη κυβέρνηση και δεν κάνουμε πολιτική με δημοσιεύματα, επισήμενε πάντω ο Αλέξη Τσίπρας σε ερώτηση του Σκάι για το αν υιοθετεί το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο και Δίκο γλουτώνει για το επίμαχο δημοσίευμα ότι ακόμα και η πιο απίστευτη γελιότητα, ακόμα και η πιο ακραία φαντασιοπληξία πρέπει να έχουν τα όρια του. Ελαφρά αυξημένο στο 27,6% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούλιο, συγκριτικά με 27,5% ένα μήνα πριν. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι άνεργοι έφτασαν το 1.374.000 άτομα, ποσοστό αυξημένο κατά 126.000 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012. Σε ανέργους ηλικία έως 24 ετών η ανεργία έφτασε στο 55,1% ενώ σε ανέργους ηλικία έως 34 ετών το 36,2%. Η περιοχή με την υψηλότερη ανεργία παραμένει η περιφέρεια Υπήρου Δυτική Μακεδονία με 30,5%. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προσθέτει ότι του τελευταίου τρει μήνε παρατηρείται μια σταθερότητα στο εκτιμόμενο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργία. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδεία, καλούνται όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι 8 ΑΕ που ανήκουν σε κλάδου που εμπίπτουν στι αποφάσει περί διαθεσιμότητα να απογραφούν μόνοι του σε ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδεία. Όσοι αρνηθούν να δηλώσουν τα στοιχεία του μέσα σε 5 ημέρε, θα τεθούν σε αργία. Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων αναμένεται να αποφασίσουν αύριο σε γενική συνέλευση τη στάση που θα τηρήσουν. Αντικρουόμενε πληροφορίε κυκλοφόρησαν το πρωί σχετικά με την τύχη του Λίβιου Πρωθυπουργού. Οργάνωση Ανταρτών ανακοίνωσε το πρωί ότι απήγαγε τον Πρωθυπουργό Αλή Ζεϊντάν από ξενοδοχείο τη Τρίπολη για το ρόλο τη κυβέρνησή του στη σύλληψη από Αμερικανού κομμάντο του Αλ Λίμπι, βασικού υπόπτου φερόμενου ω αρχηγού της Αλ τη Αλκάιντα στη Λιβική πρωτεύουσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τη Λιβύη μετέδωσε ότι ο Ζεϊντάν συνελήφθη και δεν απήχθη, επικαλούμενο αξιωματούχου του Υπουργείου Δικαιοσύνη, ενώ τελικά το μεσημέρι και κυβερνητικέ και αστυνομικέ πηγέ τη χώρα έκαναν λόγο για απελευθέρωση του Πρωθυπουργού τη Λιβύη. Το πρακτόριο Reuters επικαλείται εκτό από αστυνομικέ πηγέ του και μέλο τη Λιβική Ευνοσυνέλευση. Ο Άρης νίκησε εκτός έβρα στον ΠΑΟΚ με 71-63 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Οι κίτρινοι του Βαγγέλη Αγγέλου ήταν καλύτεροι στο κλειστό της Πηλέας και επικράτησαν δίκαια στο παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τη συμμετοχή τους στους 4 του κυπέλου εξασφάλισε και ο Πανιόνιος που επιβλήθηκε στη Νέα Σμύρνη με 82-65 του Κολοσσού Ρόδου. Σήμερα στις 7 ο αντιμετωπίζεται αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο κλειστό του ζωγράφου. Η διοίκηση της καΐ υπό το φόβο επεισοδίων αποφάσισε να μην εκδώσει εισιτήρια και δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν μόνο οι κάτοχοι καρτών διαρκείας. Και μια ματιά στον καιρό. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται νεφώσει παροδικά αυξημένε με τοπικέ βροχέ. Σποραδικέ καταιγίδε θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικέ νεφώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 ποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νότιο δυτική με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσει κατά περίοδου αυξημένε με τοπικέ βροχέ. Πρόσχερη καταιγίδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί κυρίω στι πρωινέ ώρε. Οι άνεμοι θα πνεουν ότι νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έω 24 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό, το βελτίο στο νοηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το ΣΚΑΕΣ στι 7. Καλό σα απόγευμα.